Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Σας είχα πει ότι το πιο πιθανό είναι η Κυριακή βράδυ να μπορέσω να κάνω το report του παιχνιδιού. Καθότι έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις στη Δευτέρα το πρωί. Και εδώ που τα λέμε, ευτυχώς και εδώ που έχω Δευτέρα υποχρεώσεις, για να μην μου φύγει ο θυμός, η ένταση που έχω αυτή τη στιγμή και να πούμε μερικά πράγματα, να πω δηλαδή και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμοι συμφωνεί. Στην τελική ανάλυση δεν είναι και υποχρεωτικό να συμφωνώ με όλοι. Όποιος θέλει συμφωνεί, όποιος θέλει διαφωνεί. Εδώ είμαστε, δημοκρατία έχουμε. Σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον ναι. Για να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας. Σκέψεις μας, ναι. Είδα διάφορα μετά το παιχνίδι. Με άλλα συμφωνώ, με άλλα διαφωνώ. Και σε μερικά τα θεωρώ και απαράδεκτα. Ας ξεκινήσω το γεγονός ότι ο Γερμανός αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι. Ξεκίνησε καταρχήν τον Γκόμες θέση του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος όντως δεν ήταν καλός τις τελευταίες εβδομάδες. Και όταν είδαμε ότι θα έβαζα τον Γκόμες στην αριστερή πλευρά της πτέρυγας, υποθέσαμε ότι θα παίξει ένα 3-4-3. Διαψευστήκαμε πανηγυρικά. Δεν αλλάζει ο τύπος το 4-3-3 που να κατέβουν εξωγήινοι στην πλανήτη, στον πλανήτη Γη και να μαζεύουν μαργαρίτες από τους αγρούς ή χαμομήλι. Ο τύπος ζει σε άλλο πλανήτη και μιλάει τον Γερμανό. Ρε φίλε, ήθελες να βάλεις τον Γκόμες αριστερά. Και αντί να παίξεις 3-4-3, που η κοινή λογική αυτό θα έλεγε. Ο Λίντερς αυτό θα του έλεγε. Ο παπάς Σενορίας αυτό θα του έλεγε. Και αυτός θα έκανε το 4-3-3 γιατί σου λέει με άντος είμαι ωραίος, παίζω με τον τελευταίο του πίνακα. Είναι 8 χρόνια στην Αγγλία, δεν έχει μαθεί ούτε ο τελευταίος του πίνακα μπορεί να σου κλείσει το σπίτι. Και καλό είναι καμιά φορά να κοιτάζουμε και αυτή τη ρημάδα την ιστορία των αναμετρήσεων όταν έζησε και λύσει εκεί μέσα στο πρωτάθλημα από το 1987 με γκολ του Γκάρι Γκιλέσπι 1-0 και 3 εξαρπάξει από τη Λούτον αρχές δεκαετίας του 90. Κακό σου δαίμονας εκεί μέσα. Στα τελευταία 4-5 παιχνίδια το έχω πει, δεν κερδίζεις. Τι να κάνω, δεν έχεις κερδίσει στο πρωτάθλημα. Και αντί αυτού, μπροστά τον Γκόμες στην αριστερή πτέρυγα πάει και βάζει στο Σομποσλάι και βγαίνει μπροστά τον Τζότα. Και το ξέρεις ότι ο Τζότα στο αριστερό άκρο σπάνια αποδίδει. Όταν έχει την ευκαιρία να παίξει ένα λάξ, να αλλάζει με τον Νούνιες, αποδίδει περισσότερο. Και είδαμε και όλος ότι ο Νούνιες τη μία πολύ καλή ευκαιρία, το ωραίο το σούτ στο πρωτομήχρονο, το έκανε να ξεκίνησε από αριστερά και συνέκλεινε ακριβώς το ίδιο με την Μπόρνμουθ. Απλά βρήκε εκείνη τη στιγμή σε καλύτερη θέση τον goalkeeper και το απέξω το σουτ. Θα πρέπει να πούμε ότι από το χάλι της σημερινής ομάδας διασώθηκε για μένα ο Νούνιες, ασχέτως αν έχασε εκείνη την εξωπραγματικά εύκολη ευκαιρία και μια αιστεία. Δυστυχώς όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Σε ικανοποιητικό επίπεδο κινήθηκε Κονατέ Van Dijk, αν και ο Κονατέ στη φάση του γκολ πέντε η χαρταετό. Και επίσης ο Τρέντ κρατήθηκε πίσω, ενώ μπορούσε να παίξει καλύτερα μπροστά. Είδαμε ότι όσο φορές ανέβαινε πάνω, ψηλά, έδινε κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, είπαμε, ξεκίνησε πάλι με αμυντικό χάφτο Μακάλιστερ και τον Χράφενμπεργκ που δεν τα πήγε άσχημα, δεν τα πήγε καλά. Δυστυχώς το κέντρο με την θέση, τοποθέτηση του Σομποσλάι αριστερά έχασε αυτή την ευελιξία να αλλάζουν θέσεις με αποτέλεσμα να μην δούμε Σομποσλάι δεξιά μέχρι τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Και αυτόματα λοιπόν και η ομάδα ήταν υπνοτισμένη. Πέρα από τις ατομικές συνέργειες που έγιναν σε κάποιες περιπτώσεις από τον μέτριο παρατάφτα Σαλάχ, αλλά όμως σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές
έδειξε πόσο ήθελε να κερδίσει την νίκη, να πάρει την νίκη. Προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Νούνιες. Βρίσκονται οι δυο τους, αλλά δεν ήταν η καλή μέρα τους αλλάξει σήμερα. Επίσης, ο Χράφενμπεργκ που καρφώθηκε δεξιά, πίσω από τον Σαλάχ, επίσης και γι' αυτόν ήταν λανθασμένη η διαχείριση του παίκτη. Αποδείχθηκε. Και όχι μόνο αποδείχθηκε, ξέρετε κάτι. Εντάξει, μετά Χριστό προφήτη μπορεί να γίνουμε όλοι. Το κυριότερο είναι ότι το βλέπεις μέσα στο παιχνίδι, ότι δεν σου τσουλάει. Και φτάνεις πια να κάνεις τις αλλαγές του 65, σχεδόν 70. Δηλαδή για την ακρίβεια, μισό λεπτό. Στο 66 Χάρβι Χάκπο και στο 67 ο Κώστα Τσιμίκας. Ο οποίος μπήκε σε τον Γκόμες. Ο οποίος Γκόμες, κινητικός δραστήριος, παραγωγικά όμως από εκεί δεν είχε να δώσει κάτι. Είχε να παίξει αριστερό μπακ από τον καιρό που στην Τσάλτον πριν 8 χρόνια. Τι ακριβώς έκανε ο Γερμανός σήμερα, τι έργο είδε. Και λέω πάλι, πάμε πάλι από την αρχή να γυρίσουμε rewind. Ναι, την εκπομπή. Ναι ρε μεγάλε, ναι ρε Γιώργη να πούμε. Okay. Τον έβαλε σε αριστερά, παίξε τριάδα, ανέβασε τον τρίτ πάνω, αφού οι άλλοι δεν κατεβαίνανε κάτω στην περιοχή σου. Και που κατεβαίνανε παράγανε τα περιστέρια. Βαράγανε τα περιστέρια στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μια του κλέφτη, με εκείνη την καραμπινάτη ευκαιρία που είχε ο Μόρις και απέκρουσε ο Άλισον, δύο του κλέφτη που δεν την πρόλαβε ένα, νομίζω πάλι ο Μόρις, όχι Μόρισον, ο Μόρις, στην τρίτη το έφαγε. Το έφαγε από τον Τσόγκ. Γιατί στην παλιά κινήθηκε αργά ο Κονατέ για να κόψει την μπάλα, γιατί βρέθηκε μόνο με την περιοχή στην περιοχή. Και κάποια στιγμή και ο Άλισον δικαιούται να μην τα βγάλει όλα έξω. Τι να κάνουμε. Μία αποκαρδιωτική ομάδα, ένα ναυάγιο, χωρίς φαντασία, χωρίς αντίδραση, χωρίς συνοχή, γραμμές, με ένα Μακάλιστερ που επιμένει στο 6 και βάζει τον παίχτη να πει ψέματα δημοσίως. Μου αρέσει να παίζω εξάρι και δεν έχω πρόβλημα, είπε πρόσφατα ο Μακάλιστερ. Αυτά είναι φυτευτά ψέματα του παίχτη για να καλύψει τον προπονητή του. Ένα προπονητή ο οποίος, για όσο το ξέρετε, αλλά τον ξεβράκωσε ο Έντουαρτς, τον κύριο Γιώργη, ο οποίος δεν είχε σκοπό να πάρει άλλο παίχτη πλην του Μακάλιστερ, για να μην τυχόν και χάσει χρόνο ο Χέντο και ο Φαμπίνιο. Και όσοι λένε ότι τους πούλησε αυτούς, δεν τους πούλησε κανείς. Τους πουλήσανε γιατί δεν τους θέλανε άλλο. Γιατί το έβλεπε από πάνω το τεχνικό team, το υποστήριξη που έχει ξέρω, ο Γερμανός, ότι δεν μπορούν πια. Γι' αυτό και κάποια στιγμή, αν προσέξετε τη δηλώση του Μίλνερ, τον ειδοποίησαν 20 ημέρες πριν τελειώσει συμβόλαιό του, πριν λήξει σεζόν, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα σου κάνουμε καλύτερη πρόταση για να ανανεώσεις. Γεια σας, φύγε. Ό,τι έχει συμφωνήσει, προχώρα το. Καταλάβατε. Αν δεν είχαν έρθει οι Άραβες, να ευχαριστήσουμε εδώ τον Μωάμεθ, τον Αλάχ, ποιον θα μου ευχαριστήσουμε, να πάρουν πακετάκι Φαμπίνο και Χέντερσον, με αυτούς θα παίζαμε σήμερα στο κέντρο. Ούτε Χράφενμπεργκ, ούτε Σομποσλάι, ούτε τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Ούτε ο Ιαπωνέζο δεν θα είχαμε σήμερα στον πάγκο. Απίστευτο. Ναι, και όμως αληθινό. Και το καλοκαίρι ο Έντουαρτς τα βγήκε και τα είπε. Ναι, ο Έντουαρτς, αυτός που έφυγε και έδωσε τη θέση του στον Γουόρντ και έφυγε και αυτός. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσα να δουλέψω άλλο με τον Γιώργη. Γιατί ο Γιώργος είναι αγκαλίτσας. Τι εννοώ με το αγκαλίτσας. Ο αγκαλίτσας, φυλάκια, χαρδάκια, ναι, χαχαχά, χουχουχού. Μα αν δεν πήρατε χαμπάρι, όπως και τα ελληνικά μίντια το έχουν εξευρακώσει το θέμα και τα έχουν βγάλει φορά παρτίδα. Τα αποδυτήρια είναι χαχαχά, χουχουχού και ωραίο κλίμα και αυτά. Και ο Κλοπ λέει πρώτο στο χαβαλέ κλπ. Και γέλαγε ο Βαντάικ λέει με την προφορά του Τσιμίκα και κάτι κουλά, α πούμε. Και λέω, συγγνώμη, αυτό μόνο ομάδα δεν θυμίζει. Αυτό θυμίζει παιδική χαρά. Ναι, νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό. Τι είναι αυτά, ρε! Τι είναι αυτά, ρε! Εγώ δεν είμαι ένα στρατό και να μην μιλάει ένα στον άλλον, ε. Αλλά όταν μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό, εγώ το περνάω με τα μαχαίρια στα δόντια. Είδατε εσείς να παίζουν σήμερα με τα μαχαίρια στα δόντια κανείς. Χάνε τι ευκαιρίες και γελάγανε. Στη μόνη φάση που αντέδρασε σωστά, ήταν στην κεφαλιά που έκανε εσύ στο Σαλάχ και την πέταξε ψηλά ο Νούνιες, ο οποίος χαμογέλασε με αμηχανία. Δηλαδή δεν ήξερε τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή, που έχασε τέτοια ευκαιρία. Τρελάθηκε και αυτός ο οποίος αδίκησε και δεν. Προσπάθησε να χαμογελάσει αμήχανα μόνο και μόνο για να μαλακώσει το κλίμα. Και ο Σαλάχ, παιδιά, για όσοι δεν την χαμηλή λήψη από την πλευρά του, χτυπιόταν κάτω.
Αυτός και ο Νούνιες σήμερα προσπάθησαν. Το κέντρο ανύπαρτο. Φαντασία μηδέν. Διαχείριση από τον Γιώργο υπό του μηδενός. Υπό του μηδενός. Όσο είναι αυτό στον πάγκο και δεν αλλάζει νοοτροπία να βελτιωθεί, τσάμπα πάνε οι εργατόρες που αφιερώνει στο extra training ground. Τσάμπα ασχολείται όλη μέρα. Πάνε στο βρόντο. Αυτός είναι στην εποχή ακόμα της Dortmund και της Mainz. Του ταχώνω όπως ταχώνω σήμερα από το 2015-16 που ήρθε. Όταν έκανα την κόκκινη αρμάδα στο telesport.tv, στη διαδικτυακή τηλεόραση του Art Channel. Του ταχώνω από εδώ του Γερμανού. Και με τον Σταύρο τον Μπέκα που ήταν συμπαρουσιαστής μου για πολλά χρόνια, διαφωνούσαμε. Γιατί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Εγώ δεν θέλω να συστρατώσω όπως ήταν με τον Ράφα Μπενίτες, τον οποίο εγώ του βγάζω το καπέλο, αν θέλετε. Ωραία. Γιατί με τον Ράφα ήταν, μιλάμε, ψυγείο τα αποδυτήρια. Δεν υπήρχε αυτά τα αγκαλίτσες και φυλάκια και χαδάκια με τον Γερμανό. Τι ωραία αυτό. Και τι είναι αυτά, ρε. Αλλά εντάξει, δεν είπαμε να σε στρατό. Yes, man, και η μία ανάπαση προσοχή. Όχι, ρε φίλε. Αλλά και αυτό το χάλι. Αυτό το χάλι. Επίσης, τι θα γίνει με τον Γερμανό και με τους διαιτητές. Συνέχεια μπύρι με τους διαιτητές. Ναι, ρε φίλε, διαμαρτυρηθείς. Πιάνεις κουβέντα και συνεχίζει το παιχνίδι. Α, είπα συνεχίζει το παιχνίδι. Με τους δικούς μας παίχτες τι γίνεται. Κάτσε και λίγο με την αμφισβητούμενη φάση. Σταματά να ασχολούνται με την εξέλιξη της φάσης, γιατί δεν δει το κόμμα το παιχνίδι και αυτή είναι με το χέρι ψηλά και διαμαρτύρεται στον επόπτη, στο διαιτητή, στη Μαρία την Πενταγιώτησα, στις γκόμενες μιλάμε στα VIP. Τι χάλι είναι αυτό, ρε εσύ. Σούπερ λίγοι θα βλέπουνε. Συνέχεια με το χέρι ψηλά στο. Δηλαδή, ωραία, το σήκω στο χέρι ψηλά. Συνέχισε ρε εσύ τη φάση. Τι σταματάς. Με δουλεύεις. Πού βρίσκεσαι, μιλάμε. Σε κανένα καφενείο της Ελλάδας. Μπήκαν 4 αλλαγές και έβαλε τον Δίας στο 83, ο οποίος έσωσε την παρτίδα στο 90. Ναι, ο Δίας, οκ, okay, δεν είχε προπονηθεί κάποιες μέρες, του λείπανε και παιχνίδια. Όχι, να μην τον βάλεις από το 45. Βάλ τον στο 75, ρε φίλε. Το βλέπεις, δεν τζουλάει το μαγαζί. Έβαλες μέσα Τσιμίκα, Χάκπο και Έλιοτ. Και ζωντάνεψε και η επίθεσή σου. Δεν πήγανε καλά όσο περίμενες. Έτσι. Και ο Χάκπο είχε μια ευκαιρία μπροστά στον τερματοφύλακα, πήγε μπάλα σχεδόν στην πλάτη του και προσπάθησε να το γυρίσει με ψαλιδάκι και αυτό που έκανε τσούκου τσούκου έκανε ευκαιρία. Πέρασε κοντά το δοκάρι out. Αλλά εντάξει, την προσπάθεια. Ζωήριψε λίγο η ομάδα. Μετά τα μισά του πρώτου μηχρόνου είχε αρχίσει να πέφτει, να σβήνει σιγά σιγά. Και μας πήρε ο ύπνος. Μας πήρε ο ύπνος. Τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Και από τον πάγκο άλλος ύπνο. Είδαμε στο 66 και στο 67 αλλαγές. Που έπρεπε να είχαν γίνει το 55. Μη σου πω ότι ένα-δύο παίκτες. Έπρεπε να τους είχες αλλάξει θέση. Δεν αλλάζει τη θέση. Δηλαδή δεν παίζει, δεν υπάρχει αντίδραση από τον πάγκο. Κοιμάται όρθιος. Δεν μπορείς να είσαι αυτό χάλι, ρε παιδιά. Ό,τι και να του πάρεις. Και επειδή βγήκαν τώρα κάποιοι και αρχίζουν και λένε να τα σκάσει, λέει ο πρόεδρος, να πάρει, λέει, Μπέλιγχαμ. Τόσα, λέει, οικονομάνε και λοιπά. Καταρχήν στο λογιστήριο και ξέρετε πόσα θα οικονομάει η ομάδα. Ναι, οικονομάει. Ωραία. Γιατί να δώσει τον Μπέλιγχαμ. Είναι δυνατόν ο Μπέλιγχαμ να έρθει στα αποδυτήρια και να παίρνει τα ίδια θα με το Σαλάχ στα 18-19. Και επίσης, κάτι που δεν ξέρετε, η Ρεάλ δεν πληρώνει δεκάρα για κάτι ως παίκτες από την τσέπη της. Δεν το ξέρετε. Είδατε, ο Πέρεθ που έχουν και πώς τον λένε τον πρόεδρό τους, δεν πληρώνουν δεκάρα η διοίκηση. Δεκάρα. Πάνε εκεί στα VIP, λέει, οι λεφτάδες, οι πετρελαιάδες, οι κελεμπίες και του λένε πόσα σου λείπουν, ξέρω εγώ, για όποιον παίχτη θέλει. Γι' αυτό μυρίστηκε αίμα ο πατέρας του Μπέλιγχαμ και χάρασε το προσύμφωνο που είχαν με τους Reds. Γιατί μυρίστηκε πετρέλαια. Πετρελαιοδόλαρα, όχι. Πετρελαιοδόλαρα. Και λογικό ήταν. Μήρες και παραπάνω χρέμα. Και σου λέει οι άλλοι για τους δικούς τους λόγους, είτε έχουν είτε δεν έχουν, τα λεφτά που θέλω να παίρνει ο γιος μου δεν θα τα δώσω τελικά. Και εφόσον οι άλλοι μπορούν να μου δώσουν και παραπάνω, γιατί να μην οικονομήσω κι εγώ. Κορόιδο είμαι. Ο γιος μου είναι η κότα με τα ξάβγα. Μια χαρά θα μου έρθει και εμένα.
Και καλά έκανε. Άρχισαν μετά τον κουπεπέ και κουπεπέ. Ναι, ρε παιδιά, πάρε τον κουπεπέ λοιπόν, τον Εμπαπέ δηλαδή. Οκ, okay. Και δώσ' του και τα κλειδιά της πόλης, δώσ' του και τα κλειδιά της περιφέρειας, δώσ' του και το θέμα της βασίλισσας. Γιατί το πρόβλημά μας είναι να πάρουμε τίτλους. Ναι, όχι τον κουπεπέ, τον Θεό να βάλεις να παίξει μέσα και τους εξωγήινους που διακτηνίζονται παντού σε όλο το γήπεδο. Δεν θα πάρεις πρωτάθλημα ποτέ όσο είναι αυτό στον πάγκο. Το ξέρουν ποια είναι η τακτική του. Θέλει μια δεκάδα που να τρέχουν σαν παλαβή. Οκ. Okay. Και να τους ξεζουμίσει. Και φέτος που βλέπουμε και rotation, κάτι έκανα σταυρό. Παιδιά, εντάξει. Οκ. Okay. Κάποιος του λέει, μην τους ξεχαρβαλώσεις από τώρα. Αλλά τους ξεχαρβαλώνει αλλιώς τώρα, καινούριο κόλπο. Τους αλλάζουμε θέση, τους βαφτίζουμε όπως γουστάρουμε. Έχει γίνει ο νόμος του καθενός. Βάλε το Μακάρι στα αμυντικό χαφ, βάλε το Σοβοσλάι αριστερό εξτρέμ, βάλε τον Άλισο ξέρω σε δερφόρ, βάλε το Σαλάχ τερματοφύλακα, βγάλε τον Τσιμίκα ξέρω εγώ, στείλ το στην κερκίδα να σκουπίζει, κάνε σε κυριτά τον Τρέντ Αλεξάνδρ Άλλον και κάτω και κάτω μιλάμε τσίρκο. Γιατί τσίρκο είναι αυτό το πράγμα. Και θα βγουν και κάποιοι που θα πούνε, δεν χάθηκε ο κόσμο με μια ισοπαλία. Ναι, ποιο το λέει αυτό. Δεν χάθηκε ο κόσμο με μία ισοπαλία. Δεν χάθηκε ο κόσμο με δύο ισοπαλίε. Θα σα φάξουν και ένα σε ένα παιχνίδι από την τότερα. Θα χάσετε και ένα δύο παιχνίδια ακόμα. Γιατί σαφτικά θα χάσει και εσύ παιχνίδια. Τι στο καμπαράκι τη όλα. Οπότε πάει περίπου το α πούμε. Καταρχήν το σχέδιο με κάνει αυτό το χάλι που είδαμε σήμερα για πρωτάθλημα. Είναι απογορευτικό να το λε. Είναι απογορευτικό. Είναι χάλι μαύρο. Χάλι. Και αυτό το χάλι θα κληθεί την άλλη Κυριακή με την Bradford, η οποία ξέρουμε πόσο δύσκολη ομάδα είναι. Να αντιμετωπίσει λοιπόν την άλλη μια ομάδα του Λονδίνου χωρίς τον Μακάλιστερ. Τον έχεις εξάρει, Γερμανέ μου. Δεν θα τον έχεις εξάρει την άλλη εβδομάδα. Για να δω τι θα κάνεις. Ποιο θα βάλεις εξάρει, εμένα, κάποιον από εσάς. Μπορεί να μαζέψει κάποιον από τον δρόμο. Κάνα περαστικό από το Stanley Park δίπλα. Θα έχει βγάλει το σκύλο βόλτα. Τον έχω ικανό και γι' αυτό. Γιατί έτσι μουλάρωσε. Και τον μουλάρωσε, δεν το λέω εγώ από ποιον τον έχω βάλει και τον πυροβολάω. Ο ίδιος όλο το καλοκαίρι πρόπερση δεν έλεγε ότι δεν θέλω μέσους έχω για να μην τυχόν και χάσει χρόνο συμμετοχής ο κολλητός του, ο Χέντερσον, ο Φαμπίνιο και ο Μίλερ. Τελικά 5 μέρες πριν τη μεταγραφή περίοδο τα ξεχάσατε. Δεν μας είπε ότι είχατε δίκιο όλοι σας και εγώ χάδικο. Θα πάρουμε ακόμα ένα μέσο. Και πήγε εκεί πέρα σαν κάτι το μέλλον. Το παίξε 13 λεπτά. Και Λιβανέζι για τον Τιάγκο. Και στάζουν μέλη όλοι. Τι καλός που είναι και αυτά και εκείνα και. Ωραία, την καλοσύνη δεν την έχω δει ακόμα. Γιατί έχει να παίξει παιχνίδι από το Πάσχα. Μην είναι και εγώ πιο πριν. Έχει συμπληρώσει ήδη 6-7 μήνες. Και πάει να χρονίσει. Σε λίγο, ας πούμε, εκεί κατά Μάρτη μεριά, ο Τιάγκο θα σβήσει για κεράκι. Ένα χρόνο χωρίς να παίξει μπάλα. Και κοροϊδεύω την κοινωνία. Κατηγορείται την κοινωνία 3 χρόνια τώρα στην ομάδα. Πώς σας λένε, πώς σας φαίνεται. Μετά, όχι, δεν φταίει ο Αγκαλίτσας. Φταίει, ας πούμε, η διοίκηση μόνο που δεν παίρνει παίχτες. Ρε, 3 δεκάδες δεν το έχει μέσα. 3 δεκάδες Εμπαπέδες και μίλαμε και Μπέλιγχαμ να έχει μέσα. Ο τύπος είναι ικανός να κάνει τα δικά του. Ο τύπος δεν διορθώνεται, δεν βελτιώνει, δεν θέλει, όχι δεν μπορεί. Ανίκανος δεν είναι έτσι. Έξυπνος είναι, μορφωμένος είναι. Είναι προτέρημα αυτό που έχει, αλλά το τερματίζει όμως. Δεν γίνεται να σε μιλάμε, να γίνεσαι της φάπας μες στα αποδυτήρια με τους παίχτες σου. Έφαγες το σακό ρε φίλε. Τι έγινε από τότε. Τι άλλαξε, ρε φίλε. Έφαγε το σακό, αν το θυμάστε, γιατί του κάνει τσαλεμάκια στο πονήσι και δεν το σεβότανε. Και τα αποδυτήρια είναι τσίρκο τώρα. Χαχαχά, χουχουχούλ την ώρα. Μόνο την ώρα. Για να έχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Και αν έχει λίγο μαζεμένο από κλίμα, άμα του πορώσει και λίγο και του βγάζει να μαχαίρει τάδο για να κερδίσουν ένα παιχνίδι, γιατί εσύ να το κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν μονόδρομο, δηλαδή δεν υπήρχε δηλαδή, άλλο αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν είναι πως έγινε. Ήταν με καπέλο. Γιατί οι άλλοι είναι καπελάδες. Έτσι είναι παρατσούκλητος. Χάτερες. Θα το πω. Και όσοι είστε αιμονικοί με τον Γερμανό και γενικά είστε προσωπολάτρης, προφανώς έχετε μείνει στη δεκαετία του 70 και του 80. Καραμαλής Απανδρέου. Ο μπαλκόνι, λέει των Αθηνών ο καθένας, ο ένας, ξέρω τι πως τα λέγει ο άλλος, έχετε μείνει εκεί, στους Μεσσίες. Ο Θεός. Γιατί δεν κατάλαβα. Με εδώ τον Γερμανό το τέλος. Καταρχήν υπάρχει ο Λίντερ στον πάγκο. Ο Λίντερ τον ξεστραβώνει.
Και έπειτα να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει και ο Αλόνσο στη Λεβερκούζεν. Τι είπατε, δεν σας άρεσε? Οκ, δεν ξέρω τι έχει γίνει τη Λεβερκούζεν, που την έχουν και από τα φαβορία το Europa League. Αντέξει, δεν αντέξει, δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε τη μαγική γυάλα. Απ' την άλλη όμως, αυτά που κάνει ο Τσάμπι με τη Λεβερκούζεν, για πείτε μου. Και έχει και όρο στο συμβόλαιο με τη Λεβερκούζεν, ότι μπορεί να φύγει όποτε θέλει, αν του προτείνουν δουλειά η Ρεάλ, η Μπάγερν ή η Λίβερπουλ. Αυτό το χάλι το σημαίνω, πρέπει να το τελευταίο. Αν θέλει η ομάδα, να διεκδικήσει τετράδα. Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με την Arsenal. Και από πίσω ακολουθούν και Newcastle και κανένα δύο θέσεις πιο κάτω και η United ακόμα. Ναι, ξέρω. Υπολογίζει με τη United. Όχι. Επίσημα. Αν θες να είσαι όμως σοβαρός με το άθλημα που βλέπουμε, θα πρέπει να σέβεσαι όλους τους αντιπάλους. Πόσο μάλλον τους αιωνίους που έχουν και αυτή τη φανέλα τους. Δεν είναι δυνατόν να πεις, ξέρω εγώ, δεν λογαριάζει το ένα, δεν λογαριάζει τον άλλο. Μην λογαριάζει και τη Λούτον, πάνε διαβάθμιοι. Μην παίρνει σοβαρά την Brighton, πάνε διαβάθμιοι. Τέσσερις. Όσον αφορά τη διοίκηση που λένε μερικοί. Δεν θα γίνει ο δικηγόρος τους. Δεν θα γίνει όμως και αυτός που θα τους πυροβολεί ασταμάτητα. Αν κάτι πρέπει στην όλη διαδικασία να τους ταχώσουμε, είναι όντως που δεν βγαίνουν να δείξουν δόντια στις διοργανώτες αρχές, είτε αυτή είναι της κατηγορίας, είτε είναι των διαιτητών. Δηλαδή, πρέπει να αγρέψεις και λίγο και να πεις, ξέρετε κάτι, κύριε, εγώ επενδύω κάποια λεφτά. Πλάκα-πλάκα το κέντρο μας φέτος κοστίζει κάπου γύρω στα 105 εκατομμύρια. Εκτός αν θέλετε να τους πουλήσουμε το Γενάρη, να έρθουμε σε μια συμφωνία με τη Real και να πάρουμε τον Bellingham. Και να παίζει μόνο στον Bellingham στο κέντρο. Άντε να φτάσουμε και τον Trent. Βρείτε μου στους υπόλοιπους που θέλετε. Δεν είναι απαραίτητο να ξεβρακωθείς και να στηθείς να περιμένεις να σου κάνουν σεξ για να πάρεις έναν παίχτη. Το θέμα είναι πώς κάνεις καλή διαχείριση. Σαφώς και θα ήθελα τον Bellingham. Ποιος τον θέλει. Σαφώς θα ήθελα και να παίχτη κουπεπέ. Αλλά όχι με τα παρελκόμενα προβλήματα που κουβαλάνε. Δηλαδή, ατελείωτα λεφτά, ένα τάνκερ, δεν έχουμε πετρελάδες. Τα κλειδιά της πόλης, να γίνει ο δήμαρχος και βασιλιάς της Αγγλίας. Είναι κάπου αλλού βασιλιάς, δε φίλε. Τα κλειδιά της πόλης πάρτε από αλλού. Αν δεις κανένα δύο δεξαμενές, γιατί δεν πας κάτω στο Κατάρ εκεί πέρα που πήγαν εκεί πολύ να παίξουν μπάλα και πάρτε από εκεί. Τι έγινε, ο πρώτος με τις ρικάσεις, αυτό πάει ο τελευταίος. Θα πάνε κι άλλοι. Ναι, είμαι να σκάσω. Γιατί τέτοιο χάλι, το σημαίνω, δεν το περίμενα. Όμως, για να το ολοκληρώσω, γιατί πήγε πολύ μακριά η βαρέτσα, κοντεύω 25 λεπτά που μιλάω, έχω να πω ένα πράγμα. Όσο είναι ο κύριος στον πάγκο αυτό και δεν αποφασίζει να διορθωθεί και να βελτιωθεί πρωτάθλημα και τίτλους, δύσκολα. Να μην αποκλείσω τίποτα, όμως εγώ θα πω δύσκολα. Αυτά εδώ λίγα. Καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Περιμένω τα σχόλιά σας, θα τα κουβεντιάσουμε, θα συζητήσουμε. Και αν όλα πάνε καλά αυτή την εβδομάδα, δεν θέλω να σας υποσχεθώ κάτι έτσι, θα επιχειρήσουμε με τον Παναγιώτη να κάνουμε ένα live. Αυτά. Να ξέρετε ότι εκτιμώ απεριόριστα το ότι με παρακολουθείτε, ότι μοιραζόμαστε σκέψεις, ότι διαφωνούμε. Να ξέρετε το εκτιμώ και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχει ο καθένας τη σκέψη του, τη γνώμη του, την άποψή του. Γνώμη έχει όταν έχει γνώση και άποψη όταν έχει μια ευρύτερη εικόνα, ας πούμε, κάποιας κατάστασης, κάποιου θέματος. Το ότι λοιπόν διαφωνούμε και ότι από αυτή τη διαφωνία προκύπτει γνώση και για μένα και για εσάς. Έτσι πάει. Δύο πλευρές που δεν γνωρίζουν κάτι 100% όταν πλακώνονται, κάποια στιγμή εντός αγωγικών των πλακώντας ή κοτσαπονίδια, είναι γνώση και για τις δύο πλευρές, γιατί ανταλλάσσουν εικόνες, γνώσεις, απόψεις και έτσι βελτιώνονται. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μου.
report, συγγνώμη, preview την Τετάρτη για την Toulouse, report την Παρασκευή και Σάββατο preview για την Brentford την Κυριακή. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, καλή εβδομάδα, κουράγιο και τα ερμηνευτικά με μέτρο, έτσι. Θα μου πείτε, ok. Και οι κόρες των φαρμακοποιών, δηλαδή τι να κάνουν, να μην τις πρικίσουμε, να μην έχουν πρίκα. Δεν γίνεται. Να είστε καλά. Γεια σας.